Έχω κάνει κυριολεκτικά το ίδιο βίντεο πριν ένα χρόνο. Έκανα τατού. Μόνο που αυτή τη φορά θα το κάνουμε πιο extreme. Τι λέει? Θα βγω ακτινοδικασμός έτσι. Τι ρωτάω! Μιστεύεις με κοιτάνε. Θεός. Μου έχουν μείνει ακόμα πολλά τατού και ιδιαίτερα τα μικρά. So, όταν έψαχνα για βίντεο για να κάνω, λέω μήπως να ξαναγεμίσω τον εαυτό μου με τατουάζ, γιατί ακόμα θέλω να κάνω τατουάζ και δεν έχω κάνει κάποιο τατουάζ από τότε και I'm kind of. So, θα ξαναγεμίσω με fake tattoo όλο μου το σώμα και αυτή τη φορά με πιο πολλά. Πόσο ήταν πέρυσι, 50? Τώρα θα κάνω 150. Το ότι το τραβάω αυτό εδώ πέρα στο ίδιο σημείο ακριβώς. Έχω αλλάξει, Έχω κάνει glow up. Φάτσα μου, δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω. Μην πείτε τίποτα για τη φάτσα μου. I don't wanna know. Do I wanna know? No. I do not wanna know. Ίδιο σημείο με πέρυσι, χαχά. Κάτσε να πάρω μετά. Τσατσού. Επίσης, να ξέρετε ότι εγώ δεν λέω το 150 έτσι. Κάθισα και μέτρησα πόσα είναι. Δηλαδή, δείτε όλα αυτά τα μικρά. Λέω να κάνω αυτό. Τώρα γιατί κατέβηκε η φωνή μου. Γιατί νιώθω έτσι πιο mask τώρα. Μήπως να πάρω απλά αυτό όλο, να μην τα κόψω και να κάνω ένα... Αυτά είναι τα δύο κλειδιά μου. Το ένα είναι το κλειδί της καρδιάς μου και το άλλο το κλειδί... Πόση ώρα έχει περάσει. Του χρόνου, μαλάκα, τι θα κάνω. Όχ, την είναι ποτέ... Πάμε λίγο. Hype me up. Girlie. Where are you? Τέλειο. Αυτό είναι σαν πέος. Το κάτω. Είναι τι? Τίθεται διαστημικό όπλο. Πέος. Θα φάω demonetize. Πέος. Λέω. Σπέος. Ντουμ, Σπύρο. Πέος. Where are you? Τι μου κολλήσει τώρα αυτό. Γιατί νιώθω λίγο Travis Barker, γι' αυτό μου έχει κολλήσει. Υποσυνείδητα. Το ξέρω, σε λίγο θα κάνω. Guys, stop! Ρε, σταμάτα, ρε, το ξέρω τι είναι ωραίο, stop! Φτάνει, μη, όχι! Εντάξει, έλα. Μακάρι να είχα περισσότερο βυζί, να είχα περισσότερο χώρο να καλύψω. Κάνουμε λίγο. Ρε, πόσο hot! Α, κοίτα. Guys, I'm so hot! Φαίνεται ηλίθιο. Αν βλέπετε το τέτοιο μου... Stop. Σκάσε. Λοιπόν, είναι ώρα να βάλω μπλούζα. Όχι, είμαι στραβή. Για να πάμε σε αυτόν τον ιατρό. Ορίστε. Ποιος έχει τατού? Εγώ. Εγώ τι έχω? Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάποια γριά να μου φωνάξει κάτι ή ξέρω εγώ κάτι αντίστοιχο. Μία βγήκε στο μπαλκόνι, ήταν εκεί στο μπαλκόνι και με κοιτούσε κάπως. Αλλά δεν ξέρω να μετράει αυτό, μπορεί απλά να ήταν γενικό. Ο ιατρός δεν είπε κάτι, λέει, το τάδεξα εγώ, γιατί ήμασταν έτσι ρε φίλοι, ήμασταν εδώ
το γατί ξέρω στο τραπέζι και αυτός και λέω, δεν μπορώ να μην το αναφέρω και λέω, να ξέρεις αυτά δεν είναι αληθινά. Χαχαχα, όταν έκανε μια μικρή μου ξαδερφιά και μου λέει χαχα ναι το είδα. Μου λέει φαίνεται ότι δεν είναι αληθινά. Λέω, οκ. Okay. Εδώ. Έλλη είναι cute. Αυτό, έλα μαλακα, αυτό φαίνεται σαν τέτοιο από τράπερ. Που το βάζουν από κάτω από εδώ, τελείωσε. Τελείωσε μαλακα. Τώρα αυτή πέτσε το βρωμάει γιατί είναι μουσκήμα εδώ και πόσες ώρες που κάνω αυτό το πράγμα. Έχετε παρατηρήσει, όταν μια πετσέτα είναι μουσκήμα πολλή ώρα, δεν σας μυρίζει χί. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου, γιατί είμαι πολύ άβολη που το πω έτσι έξω. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται extreme ή όχι, αλλά δείτε λίγο. Θα βγω και θα είμαι δικός μου έτσι. Who cares, αλλά also... Δεν ξέρω. I am so awkward. Αλλά αυτό ακριβώς προσπαθώ να... σταματήσω και αλλάξω και... YOLO! Let's go be confident. Fit? Fit check. Fit check. Αλλά fit. Fit check. First interaction. Ήταν μια κυρία και μου ζήτησε να τη βοηθήσω να περάσει στον δρόμο γιατί λιγούλα είχε σπασμένο πόδι, κάτι τέτοιο. Και τσάσε το χέρι μου έτσι. Και μου λέει, τι ωραίο που είσαι κάνει το χέρι σου. Και τη λέω, χαχαχα, αυτοκόλλητα είναι, χαχαχα. Με κοιτάνε κάποιοι, αλλά I'm about to περπατήσω στην Ερμού. Ερμού, ίσον κεντρικός δρόμος του κέντρου, με όλο τον κόσμο που ψωνίζει, ειδικά Παρασκευή απόγευμα. So, περνάω και αποκλειστή τώρα. Σίγουρα με κοιτάει μια παρέα από μικρά, μια παρέα από μικρά, με κοιτάει. Με κοιτάει κανείς. 836. Βοηθάει μόνο και το QR. Ευχαριστώ. Όταν ζήτησε από την κοπέλα στο μένα μου δώσει την παραγγελία, σίγουρα με κοιτούσε. Δεν ήταν λίγο... Ξαναπες μου λίγο το όνομά σου. Κρύβομαι. Έρχεται. Τι είναι αυτό? Ποιο? Στο πρόσωπο, τώρα το είμαι. Έβασα αρέσει το ατού μου. Πιστεύεις με κοιτάνε? Όχι.